Γεια σας παιδιά, είμαι ο Σπύρος Τσάκας και είμαστε στο κανάλι του YouTube για να μιλήσουμε για το νέο παιχνίδι της Lara Croft, Shadow of the Tomb Raider. Το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ καλό. Οι haters και οι κακές κριτικές δεν νομίζω ότι το αγγίζουν. Ήταν ένα παιχνίδι πολύ συναρπαστικό, αλφα τίτλος, που άξιζε τα λεφτά του και το χρόνο σας, και πιστεύω ότι όσοι είναι οπαδοί της Lara Croft θα το αγαπήσουν. Δεν είναι ένα τέλος στην τριλογία, που είναι αρμοστό με την εικόνα της Βρετανίδας αρχαιολόγου. Εγώ το τελείωσα το παιχνίδι, το βρήκα πολύ συναρπαστικό. Ίσως το τέλος, το τελευταίο 15 λεπτό, δηλαδή το τέλος του λίγο να με ξένησε, αλλά γενικά ήταν ένα καλό παιχνίδι και απορώ το hate και το θάψιμο που έφαγε από και τα ξένα και τα ελληνικά και γενικά όλο το τα media, στο YouTube, στα reviews και σε όλα αυτά. Το παιχνίδι είχε πολλή εξερεύνηση, πολύ ψάξιμο, ελάχιστες μάχες, οι οποίες η καλύτερη προσέγγιση ήταν το stealth. Δεν ήταν δηλαδή Lara Rambo φωνέας όπως έγινε στο πρώτο παιχνίδι. Είχε καινούριους μηχανισμούς, εντάξει, πολλοί είπαν για τα γραφικά του. Τα γραφικά του μια χαρά ήταν, εντάξει, τώρα άλλοι είπαν ότι δεν έχει boss, ξέρω εγώ, δηλαδή τώρα ο καθένας θα πει ό,τι θέλει. Εγώ το βρήκα πολύ ωραίο, έχει πάρα πολλά ωραία challenge tube, έχει πολλά section με κατάδυση, δηλαδή κολύμπη, και αφού θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε και Jaws of the Tomb Raider, δηλαδή τα σαγόνια του Tomb Raider, πολύ θάλασσα, πολύ λίμνη, πιο μεγάλες περιοχές, δηλαδή στα challenge tube, side quest, γενικά πολλές ώρες, 30 πλάσα με κάτι και ασχοληθείς για να τα δεις τα πάντα και να πας, να πας και το τρόφι το πλατινένιο. Πιστεύω είναι μια εμπειρία που αξίζει για τους τομπρέιντεράδες, και το συνιστώ σε όσους είναι οπαδοί της Lara Croft. Ελπίζουμε η εταιρεία να συνεχίσει να βγάζει τον Brider. Και εγώ δεν ήμουν ενθουσιασμένος, αλλά με το που έπαιξα το παιχνίδι και το είδα, μπορώ να πω ότι μου άρεσε. Τώρα θα επανέλθω με ένα walkthrough που θέλω να κάνω, ώστε να βρω τα χαμένα αντικείμενα, τα side quest, ίσως πάω και για την πλατίνα, στη μεγαλύτερη δυσκολία, γιατί μου προξένησε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα, Shadow of the Tomb Raider, και από μένα ένα 8,5 χαλαρά. Εντάξει, είμαι και ο παδός της Λάρα από τα παιδικά μας χρόνια, αλλά πιστεύω ένα 8,5 χαλαρά το παίρνει η Βρετανίδα αρχαιολόγος. Αυτά είχα να πω εν ολίγης. Σπύρος Τσάκας, Shadow of the Tomb Raider, στο κανάλι YouTube. Σας χαιρετώ.